Το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι γίνεται τροποποίηση του προγράμματος του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ακυρώνονται σε όλη την περιφέρεια οι παρελάσεις μαθητών, φοιτητών, πολιτιστικών και εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων λόγω της αύξησης κρουσμάτων του COVID-19. Είναι γνωστό. Πώς σας βρίσκει αυτό, γιατί είστε και μητέρα? Είμαι σύμφωνη μεν λόγω COVID, ναι. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να τιμήσουμε και τους προγόνους μας. Η αύξηση των κρουσμάτων στην περιφέρεια βάζει στόπ για μία ακόμη χρονιά στις παρελάσεις, δημιουργώντας γλυκόπικρα συναισθήματα σε καβαλιώτες μαθητές, γονείς αλλά και απλούς πολίτες. Έχεις κάνει ποτέ παρέλαση? Έχω κάνει, μικρός. Μικρός. Αλλά τώρα με τον κορονοϊό, καλό είναι να μην γίνει. Ναι, θα έπρεπε να γίνει. Ναι, θα έπρεπε. Θεωρείτε για ποιο λόγο? Γιατί είναι εορταστική μέρα και θα πρέπει να την περάσουμε ωραία. Αυτό. Αυτό ίδιο ήθελα να πω κι εγώ. Ναι. Δεν θα γίνουν οι παρελάσεις μεθαύριο λόγω του κορονοϊού σε όλη την περιφέρεια. Μόνο οι στρατιωτικές θα γίνουν. Πώς θα αντιμετωπίζετε? Και εδώ δεν θα γίνει. Και εδώ. Μόνο οι στρατιωτικές. Καλά, είναι λυπηρό, οπωσδήποτε. Είναι στενάχωρο πράγμα. Αλλά και έτσι όπως είναι τα πράγματα, παιδιά, και αυτά που ακούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πρέπει κάπου να προφυλαχθούμε. Τώρα αυτοί που θα κατέβαιναν βέβαια να δουν τα παιδιά τους, σίγουρα θα είχαν λάβει και τις προφυλάξεις. Αλλά οι υπόλοιποι που θα είναι θα σκεφτούν? Αυτοί που κάνουν όλες αυτές τις καταστάσεις και δημιουργούν οι αρνητές. Αρνητές να τους πω, δεν μπορώ να τους πω αρνητές. Δεν μπορεί να είναι αρνητής αυτός και να. Κινδυνεύω εγώ. Γιατί? Μια μάσκα δεν είναι τίποτα να τη βάλουν. Ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δήλωσε υπέρ αυτής της απόφασης. Κοιτάξτε, πρωτίστως είμαι υπέρ των υγειονομικών πρωτοκόλων. Διότι αν δεν έχουμε υγεία, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε παρελάσεις, ούτε οικονομία, ούτε τίποτε. Βέβαια είναι λυπηρό που δεν μπορούμε να κάνουμε την παρέλαση, αλλά πρέπει να δώσουμε πρώτα προτεραιότητα στην υγεία και μετά όλα τα άλλα που καθίστανται. Ναι. Συμφωνώ. Νομίζω ότι για μια χρονιά, δεύτερη, τρίτη, αν δεν κάνουμε και παρέλαση μαθητές, δεν θα είναι κάτι, προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα όσο αφορά την πανδημία. Mm-hmm. Όσο και να είναι, αν γινόταν παρελάσεις από μαθητές και γονείς, ο συνοστισμός σίγουρα θα ήταν περισσότερος και το να μεταδοθεί ο COVID θα ήταν ακόμα περισσότερος οι πιθανότητες. Άρα, μια ακόμα χρονιά κάνουμε υπομονή. Παιδάκια και όλοι περιμένουν, αυτή ήταν η χαρά όλων μας όσοι περάσαμε από τα Θρανία. Περιμένουμε αυτές τις μέρες και οι γονείς να δουν τα παιδιά τους και τα παιδιά να χαρούν και να κάνουν. Έτσι όπως είναι τα πράγματα όμως, εγώ δεν περίμενα να... Γιατί μέχρι τελευταία... Ναι, το εξέταζαν μέχρι τελευταία στιγμή, ναι. Είναι η τελική απόφαση. Ναι. Κρίμα, είναι στενάχωρο. Ίσως, μακάρι να του χρόνου, ναι, ναι. Μακάρι του χρόνου να είμαστε εντάξει. Σωστά. Ναι, βέβαια.